Καλημέρα, κύριε Αριστείδου. Καλή σας μέρα. Λοιπόν, είστε μέσα στο πλοίο τώρα, μέσα στην Ναι, καθόμουν στο λιμάνι τη Λεμεσού. Πέστε μας, κύριε Αριστείδου, τι βιώσατε χθες. Πώς σας προσέγγισαν, με ποια απέτηση. Φτάσαμε χθες στις 2:20 ναυτικά μίλια ανοιχτά του Αποστόλου Ανδρέα. Είναι διεθνή ύδατα και δικαιούμαστε, σαν ευρωπαϊκό σκάφος, δικαιούμαστε να αλλιεύουμε. Μάλιστα. Βάσει των ευρωπαϊκών κανονισμών. Σε 10 λεπτά μας πλεύρισε μία αξιωρός στον Τούρκο και μας είπε να κινούμαστε με ταχύτητα 2 ναυτικά μίλια και να την ακολουθάμε. Σε 10 λεπτά μας επλεύρισε εκ των δεξιών άλλη αξιωρός στον Τούρκο. Τότε εμείς πιστέψαμε ότι είμαστε στην υποσύλληψη και θα μας οδηγούσαν είτε στο λιμάνι της κατεχόμενης Κερίνιας είτε στην Τουρκία. Στις 4 η ώρα μας ζήτησαν να σταματήσουμε και επιβιβάστηκαν τους σκάφους 8 αστυνομικοί οπλισμένοι. Μας έβαλαν σε μια πλευρά τους σκάφους, μας ζήτησαν όλα τα έγγραφα, τους τα έδειξα ότι το σκάφος είναι κυπριακό, είναι αλλιευτικό, είναι ευρωπαϊκό και βάσει των διεθνών κανόνων δικαιούμαι να αλλιεύω. Την ώρα περνούσε έναν Ιταλικό εκ των δεξιών που αλλιεύε. Και λέω τους έτω Ιταλικά. Λέει, εμείς ελέγχουμε σαν εσάς, άσε τα Ιταλικά. Έκαναν το σκάφος άλλο κάτω. Μετά, γιατί έχετε πολλές κεραίες πάνω στην οροφή της καμπίνας, πάνω στο μιλωτήριο. Μας έβγαλαν πάνω στο μιλωτήριο για μόνο για 5 λεπτά και άρχισαν να ανοιχνεύουν όλα τα ηλεκτρονικά, αφαιρώντας τα βίσματα και προσθέτοντας κάτι δικό τους. Τα 5 λεπτά μας εγκατέβαζα ξανά πίσω στην πλώρη. Στην μία ώρα ανεκατέβηκαν και από την πιλωτσίνα και μετά από 4 ώρες και κάτι μας είπαν να αναχωρήσουμε και μας εσυνόδευαν και 2 σκάφη. Μέχρι τον Απόστολο Ανδρέα. Εκεί στον Απόστολο Ανδρέα μας είπαν να σταματήσουμε, ξαναβγήκαν πάνω και τράβηξαν μία γραμμή πάνω στα ηλεκτρονικά μας προχάσεις της Κύπρου 5 ναυτικά μίλια από τη Ζερίνια προς Απόστολον Ανδρέα και μας λένε αυτή η περιοχή είναι οικονομική ζώνη της Τουρκίας. Του λέω μα από εδώ μέχρι κάτω έχει άλλα 42 ναυτικά μίλια, είναι Κύπρος. Όχι λέει, είναι της Τουρκίας και να αποχωρήσετε. Και να μην εξαράξετε εδώ και υπάρχει η γραμμή που μας τράβηξαν αυτή. Τότε επιάσαμε τον δρόμο προς στο λιμάνι που κατευθυνούμαστε μύρι. Και μετά από μία ώρα δεν διαπιστώσαμε ότι 3 εκ των ηλεκτρονικών μας τα εγκατάστρεψα. Κάτι χρησιμοποίησα λανθασμένο που ήταν πέρα των 50.000 ευρώ. Μάλιστα. Τώρα... Τελικά οι Τούρκοι παίρνουν τα κοντήλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή Τουρκοκύπρη για θέματα αλληλείας. Τα ψάρια τους έρχονται στις ελεύθερες περιοχές βάσει του κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μας δεν μας αφήνουν να αλλιεύουν. Ναι. Τελικά την Κυπριακή ναός μόνο εγώ να την υποστηρίζω. Κυρία Αριστείδου, καθόλου τη διάρκεια αυτής της περιπέτειας είχατε επικοινωνήσει εσείς με την λιμενική. Πού ήταν η λιμενική? Ένα εξ αυτών των ηλεκτρονικών που μας εγκατάστρεψα είναι και το δορυφορικό που υποχρεώθηκα και πήρα το Κύπρος Ράδιο στις 10 το βράδυ με 10.30 και του είπα να ενημερώσει όλα τα αρμόδια τμήματα για το όλο συμβά. Και κατευθυνούμαστε προς το λιμάνι της Λεμεσού που είναι και η βάση μας. Ναι. Άρα, κύριε Αριστείδου, από τις πρώτες ενέργειες ήταν να σας αποκλείσουν από το να επικοινωνήσετε. Συγγνώμη. Από τις πρώτες ενέργειες των Τούρκων που αποβιβάστηκαν ήταν για να σας αποκλείσουν, να διακόψουν την επικοινωνία. Αν ήταν πάνω, δεν μας αφήνουν να μετακινηθούμε ένα μέτρο. Ναι. Έκαναν τους σκάφους αλεπτερέστα κυπριακά. Μέχρι και το όνομα τους ενόχλησε. Γιατί Μαρία Μπουμπουλίνα? Γιατί οι σημαίες? Κυπριακή και ελληνική. Λέω ότι είμαι λίγο Κύπριος, έχει πει ακόμα το σκάφο. Μάλιστα. Εκείνη η σημαία ήταν τουρκική ή του ψευδοκράτους, κύριε Αριστείδου? Συγγνώμη. Της Αχτεόρου ήταν της τουρκοκυπριακή η σημαία, του ψευδοκράτους ή του... Το ένα ήταν μόνο τουρκική και στο άλλο ήταν και οι δύο. Μάλιστα.